Δόξα τον Κύριο, αδέλφια. Βλέπετε που καταντήσαμε. Φοβόμαστε να ασπαστούμε αλλήλους εμφυλήματι Αγίου. Που φτάσαμε. Τι μας περιμένει άραγε ακόμα. Τι μας περιμένει άραγε ακόμα, αδέλφια. Όντως οι μέρες είναι έσχατες και πονηρές. Και αυτό που με φοβίζει από τη μια, αλλά από την άλλη με ευχαριστεί πάρα πολύ, είναι ότι κάθε ένας είναι υπεύθυνος να κάνει τα κουμάντα του. Όλοι εμείς που βρισκόμαστε την ώρα αυτή εδώ, όλοι έχουμε έναν λόγο. Όλοι μπροστά τους έχουν μία Αγία Γραφή, την οποία έχω κι εγώ. Όλοι μας έχουμε το ίδιο. Όλοι βρήκαμε την ίδια χάρη. Όλοι έχουμε έναν Κύριο. Αλλά το τι θα κάνω με την ψυχή μου είναι δικαίωμά μου. Το τι θα κάνεις με την ψυχή σου είναι δικό σου δικαίωμα. Δεν μπορεί κανένας να σου επιβάλλει να μην προσκοληθείς 100% στον Κύριο, ούτε να σε επιβάλλει να προσκοληθείς 50% στον Κύριο. Ο Θεός τα έχει κάνει έτσι, έτσι ότω ώστε έδωσε στον άνθρωπο ελεύθερη βούληση να κάνει ό,τι θέλει. Αυτά που λέμε και περνάμε, αυτές τις, όπως συχνά ακούμε τώρα αυτές τις τελευταίες ημέρες, ότι όντως είναι τελευταίες και πονηρές, έχουμε υποχρέωση στην ψυχή μας να κάνουμε ο καθένας το καλύτερο για τον εαυτό μας. Πρωτόγνωρα πράγματα ζούμε. Εγώ αυτό το λίγο καιρό που είμαι μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αυτά που ζω δεν τα έχω ξαναζήσει. Και μου φαίνονται βουνό. Φαντάζομαι τώρα αδελφούς, αδελφές που είναι 30 χρόνια στο Χριστό, 50 χρόνια στο Χριστό, πώς τα βλέπουν αυτά αυτοί οι αδελφές. Είναι όντως φοβερά τα πράγματα και πάρα πολύ σοβαρά. Και καλείται κάθε ένας από εμάς, όπως και προείπα, να κάνει τα κουμάντα του. Και αυτά που έχουμε να κάνουμε δεν είναι δυνάμεις του κόσμου, με διάφορα μέσα που γνωρίζει ο κόσμος, με διάφορα μέσα που έχει ο κόσμος, αλλά εμείς γνωρίζουμε με τη χάρη του Θεού φυσικά ότι η δύναμή μας είναι μόνο ο Λόγος του Θεού. Μας έχει δοθεί ο Λόγος του Θεού έτσι ώστε να ετοιμαστεί κάθε ένας για να συναντήσει Κύριο το Θεό του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για αυτό το μεγάλο δώρο, το οποίο είναι ανεκτίμητης αξίας. Ανεκτίμητης αξίας. Ο Λόγος του Θεού που έχουμε στα χέρια μας, δεν μπορώ να πω ότι αξίζει τόσο. Δεν μπορώ να πω ότι αξίζει. Δεν υπάρχουν λόγια για να αξιολογήσω το Λόγο του Θεού. Γιατί πάλι μέσα από το Λόγο του Θεού μας λέει ότι όλα, όλα, ό,τι βλέπεις, ό,τι ξέρεις, ό,τι ακούς, ό,τι διαισθάνεσαι, όλα θα παρέλθουν. Όλα! Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, πάλι μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι το μόνο που θα μείνει στους αιώνας στον αιώνα είναι ο Λόγος του Θεού. Τόσο σημαντικός είναι ο Λόγος του Θεού που μας αξίωσε ο Θεός να κρατούμε στα χέρια μας. Να μην πάρω πολύ ώρα, θέλω να διαβάσω λίγα εδάφια από τους Εφεσίους, κεφάλαιο 6. Γνωστά φυσικά, αλλά πιστεύω ότι αυτές τις μέρες, αυτά που περνάμε, είναι
κάτι το οποίο πρέπει να το μελετάμε, να το ψάχνουμε και μακάρι με τη χάρη του Θεού να το εμπεδεύσουμε στη ζωή μας, γιατί όπως και προείπα, όντως είναι τελευταίες ημέρες. Είναι προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιο 6, από το 10 θέλω να διαβάσω. Το λοιπόν αδερφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κρατή της ισχύης αυτού. Ενδυθείτε την πανοπλία για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Ενδυθείτε την πανοπλία. Δηλαδή, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει πανοπλία και ποιοι φοράνε πανοπλία. Με μια πανοπλία πιστεύω δεν μπορούμε να την συγκρίνουμε με ένα ακριβό κουστούμι. Με μια πανοπλία δεν μπορούμε να πάμε σε ένα γάμο, σε μια δεξίωση. Αλλά από ό,τι ξέρουμε, η πανοπλία φοριέται για να δώσουμε κάποιες μάχες. Και εμείς όλοι καλούμεθα με τη χάρη του Θεού να αγωνιστούμε. Είχε πει κάποτε ο αδερφός από εδώ πάνω ότι είχε δει ένα ενύπνιο, ότι ήταν σε ένα ανάχωμα, σε ένα χαράκωμα και γινότανε μάχη. Και ήταν μια ψυχή, λέει, και έκανε τσαλιμάκια. Σηκωνότανε, κοροϊδεύε τον εχρό, και πέφτανε οι σφαίρες. Εμείς καλούμεθα να δώσουμε τη μάχη για την ψυχή μας, για το κυριότερο που κατέχει ο καθένας από εμάς. Ο κόσμος μπορεί να νομίζει έξω ότι το κυριότερο για αυτούς είναι η οικογένειά τους, τα λεφτά τους, τα σπίτια τους, τα διπλώματά τους, η εργασία τους, τα κάλλη τους. Αλλά εμείς με τη χάρη του Θεού αξιωθήκαμε να γνωρίσουμε ότι το κυριότερο για τον άνθρωπο είναι η ψυχή του. Γιατί και πάλι, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι όλα αυτά θα παρέλθουνε, ό,τι και να είναι αυτά, και μαζί με το Λόγο του Θεού θα μείνει και η ψυχή μας. Να κατοικήσει στην αιωνιότητα. Και εμείς όλοι μας καλούμεθα, κάθε ένας προσωπικά για τον εαυτό του, να δώσει την προσωπική του μάχη, γιατί να ξέρετε ότι η πρώτη μάχη που θα δώσουμε είναι προσωπική και μετά είναι εκκλησιαστική. Αν εγώ σαν ψυχή, σαν σώμα, σαν μέλος του σώματος δεν δώσω τις προσωπικές μου μάχες σαν μέλος, πώς θα μπορώ να δώσω και τις εκκλησιαστικές μάχες σαν σώμα? Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πάντα είναι προσωπικά. Πρώτα απ' όλα ο εαυτός μας. Πρέπει να καλυφθούμε σωστά, καθώς ο Λόγος λέει, στο 12 λέει, διότι δεν είναι υπάλληλοι ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τα αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο λαός Ισραήλ τις μάχες που έδωσε ήταν πρόσωπο με πρόσωπο. Βλέπανε τον εχθρό, γνωρίζανε τον εχθρό, στοχεύανε στον εχθρό. Έλα όμως που η δικιά μας μάχη θα πρέπει να ετοιμαστούμε έτσι ώστε εμείς κοιτάμε μπροστά και μπορεί να μας έρθει ένα βέλος πισόπλατα. Εμείς μπορεί να φοβόμαστε από τους έξω, αλλά μπορούμε να φάμε ένα βέλος ακόμα και μέσα από το σπίτι μας. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού να γρυπνούμε. Γιατί έχουμε να κάνουμε με τους κοσμοκράτορες του σκότους. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό το δικαίωμα που μας δίνει ο Θεός, τη δύναμη που μας δίνει ο Θεός. Δια τούτο
Αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν την ημέρα την πονηρά. Και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Για να μας δίνει τέτοια εξουσία ο Θεός και για να μας γράφει τέτοια λόγια ο Θεός, άρα πάει να πει ότι ξέρει τι κάνει ο Θεός. Ότι εάν θα υπακούσουμε στο γεγραμμένο λόγο του, έχουμε τη δύναμη και την ικανότητα με τη χάρη αυτού και με το σχέδιο αυτού να νικήσουμε. Και πρέπει να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Δεν μας συμφέρει να χάσουμε. Γιατί είναι μία η ευκαιρία, δεν έχει άλλη ευκαιρία. Με κάποιους γνωστούς που μιλάω στην εργασία μου, οι οποίοι είναι αλλονού δόγματος, δεν θέλω να αναφέρω, πολλοί θα καταλάβετε, λένε ότι μετά από 1000 χρόνια, εάν θα πάω στην κόλαση, μετά θα πάω στον παράδεισο, λένε. Εγώ τώρα τι να το πω. Λέω, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Μετά από 1000 χρόνια, λέει, θα πάω στον παράδεισο. Βέβαια. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτή η νίκη μας ανήκει, γιατί είναι μία φορά. Ή θα κερδίσεις μία φορά ή θα χάσεις. Ή θα πας στο φως ή θα πας στο σκοτάδι. Έτσι απλά είναι. Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με την αληθεία και ενδεδειμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης. Όλα αυτά είναι τα όπλα μας, αδέλφια. Δεν γίνεται να είμαστε σώμα του Χριστού και να μην είμαστε στην αλήθεια. Όπως και προείπα, ο λαός Ισραήλ στις μάχες που έδινε είχε να κάνει με όπλα, με τόξα, με σπαθιά, με ακόντια, με σαΐτες, όλα αυτά που γνωρίζουμε. Αλλά εμείς καλούμεθα να δώσουμε τη μάχη στο να μένουμε στην αλήθεια και με το θώρακα της δικαιοσύνης. Ο θώρακας μας να είναι δίκαιος, να είμαστε δίκαιοι, να μην κοιτάμε το συμφέρον μας σε καταστάσεις καθημερινότητας της ζωής μας. Α, το παιδί μου είναι αυτό. Κάποτε κάτι είχε γίνει, δεν θυμάμαι, με τον Παναγιώτη είχε γίνει, με το Στέλιο είχε γίνει. Είχε κάνει κάτι με το δίπλωμα και φοβότανε γιατί θα τον βάλουν μεγάλη τιμωρία και λέει, πατέρα, κοίταξε να δεις, λέει, έτσι και έτσι, λέει, πρέπει να πεις ότι εσύ οδηγούσες τα μάξη, γιατί εγώ είμαι στην πρόπε και θα μου το πάρουν το δίπλωμα και θα μπλέξω. Α, λέω, κοίταξε, παιδί μου, σ' αγαπάω, σ' εκτιμάω, αλλά... Δηλαδή τώρα τι, πάμε 5 φορές την εβδομάδα στην εκκλησία για να πούμε τι, ένα ψέμα για, δεν ξέρω εγώ, 200 ευρώ ή να σε βάλουν ένα στάθ. Λυπάμαι, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε ό,τι και κατάσταση να βρεθούμε και για όποιον και να είναι αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε να παίρνουμε το μέρος της γυναίκας μας, των παιδιών μας, των αδερφών μας και να ρίχνουμε άλλους. Μη γέννητο. Μη γέννητο. Πρέπει να κρατάμε σταθερά το λόγο του Θεού. Αυτά είναι τα όπλα μας. Και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδακας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ομολογούμε, να ευαγγελίσουμε αυτό που έγινε στη ζωή μας, να το μεταδώσουμε. Γιατί καθώς ο Λόγος του Θεού λέει, ο Κύριος μοίρασε τάλαντα και είδαμε τι έκανε αυτός που πήρε το ένα και είδαμε τι έκανε αυτός που πήρε τα 5. Εγώ σε ποια κατάσταση βρίσκομαι? Εγώ πού κατατάσσω τον εαυτό μου? Σε αυτόν που έχει το ένα τάλαντο και το έκρυψε, τι με νοιάζει με το τι θα γίνει? Σιγά, εγώ τώρα να μην ομολογήσω και να μην αυξήσω αυτό που με όσο και εγώ το έχω για μένα, καλά είμαι, αλληλούια, δόξα.
Άμα θα έρθει ο Κύριος, ορίστε Κύριε. Δεν είναι όμως έτσι. Γνωρίζουμε τι έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση. Και όλα αυτά μια μέρα θα γίνουν μπούμεραγκ. Όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού μας περιμένουν. Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως. Η πίστη. Αδέλφια, η πίστη λέει μπορεί. Προχθές μιλούσα με την αδερφή και λέω, αδερφή Κατερίνα, λέω, είμαστε τόσο μακάρι που θα δούμε πράγματα και θάματα τα οποία σχεδόν πάρα πολύ λίγοι πιστοί έχουν δει. Είμαστε στις έσχατες ημέρες και θα δούμε πράγματα που θα κάνει ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου που άλλοι ούτε θα ονειρευόντουσαν ότι θα μπορούσαν να δούνε. Και εμείς είμαστε τώρα στις έσχατες ημέρες τα οποία θα βιώσουμε και θα ζήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβήσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Και να λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και την μάχαιρα του Πνεύματος, ή τι είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, η μάχαιρα. Προσευχόμενοι επαντή καιρό μετά πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσα προσκαρτέρηση και δέηση υπερ πάντων των Αγίων. Αυτά είναι τα όπλα μας, αδέλφια. Και υπέρε μου δια να δοθεί εις εμέ λόγος να ανοίξει το στόμα μου με τα παρησίας δια να κάνω γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου. Είναι απλά να τα διαβάζεις, αλλά εμείς καλούμεθα να τα πράξουμε. Και πρέπει να τα πράξουμε μόνο και μόνο, πρώτα απ' όλα, για το συμφέρον μας, το συμφέρον της ψυχής μας και ολωνών αυτών που είναι τριγύρω μας. Αδέλφια, να μην πάρω άλλο χρόνο να μιλήσουν και τα αδέλφια. Ο Κύριος να αναλάβει αυτό που έχω να σας ξαναπώ. Αγρυπνείτε. Αγρυπνείτε, οι μέρες είναι πονηρές, ο Κύριος έρχεται να φύγουμε. Φεύγουμε, ετοιμάστε. Κάποτε έλεγα σε έναν αδερφό, φεύγουμε, ετοίμασε, ο κόσμος ετοιμάζει τις βαλίτσες, εμείς πρέπει να ετοιμάζουμε την καρδιά μας. Έρχεται ο Κύριος να μας πάρει, ο Κύριος να αναλάβει και το υπόλοιπο. Αμήν. Δόξα στον Κύριο αδερφή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χάρη του, για το έλεος του που μας αξιώνει να βρισκόμαστε σε αυτή τη χάρη. Είναι χάρη Θεού, δόξα στον Κύριο. Θα ήθελα να διαβάσω από τη σελίδα 884 κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο από το 21. Και αφού ο Ιησούς διεπέρασε πάλι εν το πλοίο εις το πέραν, συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής και είδου πλησίον της θαλάσσης. Και ειδού έρχεται εις των αρχισυναγωγών ονόματι Ιάιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλει αυτόν πολλά λέγον ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λίσθια, να έλθεις και να βάλεις την χείρα σου επ' αυτήν για να σωθεί, και θέλει ζήσει. Και πήγε με ταυτού και ακολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνήθλιβον αυτόν. Και η γηνή της έχουσα ρίσιν αίματος 12 έτη και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα πάσα την περιουσίαν αυτής και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, ακούσασα περί του Ιησού ήλθε μεταξύ του όχλου. Όπισθεν και ήγκρισε το ημάτιον αυτού, διότι έλεγε ότι και αν τα ημάτιον αυτού εγγύσω, θέλω σωθεί. Και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και ισθάνθη εν το σώματι αυτής ότι ιατρεύθη υπό της μάστιγος. Και ευθύς ο Ιησούς νοήσας εν αυτό την δύναμη την εξελθούσα υπ' αυτού, στραφήσεν το όχλο έλεγε, «Τις ήγκυσε τα ημάτια μου?» Και έλεγον προς αυτόν η μαθητή αυτού, «Βλέπεις τον όχλο συνθλίβοντάς σε και λέγεις τις μου ήγκυσε?» Και περιέβλεπε για να είδη την πράξασα τούτο. Η δε γινή φοβηθήσα και τρέμουσα, επειδή ήξερε τι έγινε εις αυτήν, ήλθε και προσέπεσε εις αυτόν και είπε προς αυτόν πάσα την αλήθεια. Ο δε είπε προς αυτήν, θύγατερ,
Η πίστη σου σε έσωσε, είπα για η Σιρήνη και έσωε η γης από τη μάστιγό σου. Ενώ αυτός ελάλη έτη, έρχονται από του αρχισυναγόγου, λέγοντες ότι η θυγάτρη σου απέθανε. Τι πλέον ενοχλείς των διδάσκαλων, ο δε Ιησούς ευθύς ότι ήκουσε των λόγων λαλούμενων, λέγει προς τον αρχισυνάγωγον, μη φοβού, μόνο πίστευε, και δεν αφήκεν ουδέν να ακολουθήσει αυτόν, ημί τον Πέτρο και Ιάκωβο και Ιωάννη, τον αδελφό Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκο του αρχισυναγώγου και βλέπει θόρυβον κλαίοντες και αλαλάζοντες πολλά. Και εις ελθόν λέγει προς αυτούς, τι θορυβήστε και κλαίετε, το παιδί δεν απέθανε αλλά κοιμάται. Και καταγέλων αυτού. Ο δε αφού εξέβαλε άπαντας, παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και τη μητέρα και τους μεθε αυτού και εισέρχεται όπου οίκητο το πεδίο. Και πιάσα στην χείρα του παιδίου, λέγει προς αυτήν, ταλιθά κούμι, το οποίο με θερμινευόμενον είναι κοράσιον συλλέγω σηκώθητη. Και ευθύς εσηκώθη το κοράσιον και περιπάτη, διότι ήτο ετών 12, και εξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλη. Και παρήγγειλαν εις αυτούς πολλά να μην μάθει μηδής τούτο. Και είπε να δοθεί εις αυτήν να φάγει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο που ήρθε. Πολλές φορές το λέμε, το επαναλαμβάνουμε, προηγουμένως ακούσαμε για τον Λόγο. Ο Λόγος είναι αυτός ο οποίος μένει πάντοτε και είναι αλήθεια αυτό, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Λόγο, τον Ιησού Χριστό, που ήρθε, γιατί χωρίς τον Χριστό κανένας από εμάς δεν θα είχε σωτηρία. Δόξα στο όνομα του Κύριου, αδελφοί. Και ούτε θα μπορούσαμε να σταθούμε στην πίστη χωρίς τον Χριστό, γιατί σε πολλά φταίωμε άπαντες. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά έρχεται η χάρις, αδελφοί, το έλεος, και τι μας κάνει, μας δυναμώνει πάλι την πίστη, μας σηκώνει, μας στηρίζει τους πόδας, αδελφοί, και αν ακόμα έφτασες στο σημείο να είσαι πληγωμένος τόσο πολύ ώστε να είσαι στο κρεβάτι του θανάτου, έρχεται ο Χριστός και τι κάνει, σε σηκώνει. Μα τι είναι αυτός ο Χριστός, ποιος είναι αυτός που λέει ταλιθά κούμπι, ποιος είναι που λέει εγώ σε λέω σηκώθητη, και αυτός ο Λόγος έχει αυτή την εξουσία το νεκρό σώμα να το αναστήνει, αδελφοί, και βεβαίως εξεπλάγησαν. Και εμείς το ίδιο κάνουμε. Και κάθε μέρα που είμαστε εν Χριστώ, τι κάνουμε. Μένουμε έκπληκτοι με τη χάρη, με το έλεος, με την υπομονή, με τη μακροθυμία, με την αγάπη του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο. Και εμείς εδώ είμαστε μάρτυρες όλοι της Αναστάσεως Του. Δόξα στον Κύριο, Γιατί ήρθε ο Χριστός. Και ξέρετε, εδώ έχουμε διαβάσει ένα γεγονός. Πήγε, λέει, ο αρχισυνάγωγος να συναντήσει το φως της ζωής που είναι ο Κύριος, Πιο μπροστά γιατί δεν πήγαινε. Το πρόβλημα το οποίο ήρθε στο σπίτι του, στη ζωή του, τον ανάγκασε να αφαιρέσει την τροπή. Τι θα πούνε οι άνθρωποι άμα με δουν να είμαι και εγώ σε αυτή την εκκλησία. Αλλά το πρόβλημα έρχεται και αφαιρεί όλους αυτούς τους διαλογισμούς. Και τι κάνει. Και πλησιάζει στο φως, αδελφοί. Το φως, αδελφοί, είναι ο Χριστός. Εμείς ήμασταν όλοι στο σκοτάδι, Ακόμα και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί μέσα στην εκκλησία. Μέχρι να αναγεννηθούν ήταν μέσα στο σκοτάδι, θα μπορούσα να πω. Σε εισαγωγικά αυτό, μην το πάρετε έτσι, γιατί όταν είναι μικρά υπάγονται στους γονείς και αν γίνει η σωτηρία είναι άγια τα παιδιά αυτά. Όμως δεν πάβει να έχει διαφορά η συνάντηση. Άλλο το να έρχεται το παιδί γιατί ο μπαμπάς, ας πούμε, η μαμά είναι πιστή και αναγκαστικά 5, 6, 10 χρονών, 12 χρονών έρχεται στην εκκλησία, άλλο τη συνάντηση με το φως που είναι ο Χριστός,
και αναγεννιέται το παιδί και λαμβάνει τη ζωή μέσα του, δόξα στον Κύριο. Αυτό είναι, αδελφοί. Και εδώ έρχεται ο Ιάιρος, αυτός ο άνθρωπος, να συναντήσει τον Χριστό. Έλα, λέει, και τώρα τον θέλει. Τώρα δεν λέει εγώ είμαι σε άλλη θρησκεία, αυτός κάτι άλλο διδάσκει, κάτι διαφορετικό, κάτι μπορεί να με διώξουνε κιόλας, να χάσω και τη θέση μου στη δουλειά, γιατί ήταν και δουλειά, έτσι. Και μπορούμε να πούμε πολλά πάνω σε αυτό, αλλά τι κάνει. Πάει και το συναντάει. Έλα, λέει, σε παρακαλώ, βάλε το χέρι σου πάνω στην κόρη μου, και θα ζήσει. Είχε πληροφορία μέσα του, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που έρχεται και μας πληροφορεί, και πληροφορεί και τους ανθρώπους. Κάτι θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε, δεν χρησιμοποίησε ο Κύριος για όλους τους ανθρώπους τον ίδιο τρόπο. Να πάρεις μια τέτοια από τον γιατρό, αυτό θα κάνεις και τελείωσε. Να πάρεις εκεί, ξέρω, πάρε ένα ντεπών, να σου περάσει από τον εγκέφαλο. Μια ασπιρίνη, παραδείγματος χάρη. Δεν είναι το ίδιο, αδελφοί. Σε κάθε άνθρωπο η σωτηρία είναι διαφορετική. Και μπαίνουμε έκπληκτοι, Και εδώ ο Κύριος δεν τον είπε, καλά τώρα εγώ με σένα θα έρθω. Ο Κύριος, αδελφοί, προσέξτε. Όποιοι άνθρωποι τον επικαλούνται, πάει και τους συναντάει, Μα γιατί δεν τον έχω συναντήσει μέχρι σήμερα, γιατί δεν τον επικαλέστηκες? Μα εγώ τον ζήτησα. Άλλο η τυπική προσευχή. Μάθαμε μια τυπική προσευχή να κάνουμε. Άλλο η τυπική προσευχή. Πρέπει να κράξουμε μέσα από την καρδιά μας, να βγάλουμε μια φωνή. Η καρδιά μας θα τη βγάλει. Και να πούμε Ιησού, επιστάτα, ελέησόν με. Αυτό χρειαζόμαστε, αδελφοί, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο Ιησούς τι κάνει? Πάει μαζί με τον Ιάιρο να συναντήσει την κόρη του. Και γίνεται ένα γεγονός στον δρόμο. Υπάρχει πολύς όχλος. Όλος αυτός ο όχλος θέλει να ακουμπήσει τον Ιησού. Φοβερό, δεν είναι? Και όλοι οι αδελφοί τον ακουμπάνε, τον συνθλίβουνε, τον σμπρώχνουνε. Το θέμα είναι για ποιον λόγο όμως τον ακουμπάς. Για ποιον λόγο θέλεις να τον δεις? Τι θέλεις από τον Χριστό, Υπήρχε μια γυναίκα η οποία ήθελε να τον ακουμπήσει με ένα σκοπό. Λέει, αν τον ακουμπήσω, και αυτή είχε έρθει, μας λέει ο λόγος εδώ όπως διαβάσαμε, ήρθε στα όρια της, ξόδεψε την περιουσία της, δεν είχε άλλη ελπίδα. Και ευχαριστούμε τον Χριστό, αδελφοί, πρέπει να είναι η μόνη μας ελπίδα σε όλα τα ζητήματα ή δυνατόν σε όλα 100%, όχι σε μερικά να είναι ελπίδα ο Χριστός, σε μερικά άλλα να μην είναι ελπίδα ο Χριστός, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω μόνος μου, και κάνω το και μετά να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει. Αλλά να είναι, αδελφοί, σε όλες τις καταστάσεις ελπίδα ο Χριστός, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τι γίνεται τώρα? Αυτή τον ακουμπάει με πίστη. Απλώνει το χέρι, χέρι πίστεως απλώνει. Και λαμβάνει σωτηρία, αδελφοί, θεραπεία. Αυτή τη στιγμή. Δεν είπε μετά από κάνα χρόνο. Εκεί την ώρα. Μα εκεί τόσο γρήγορα. Και πότε πρόλαβε να το καταλάβει? Την ενέργεια του Χριστού την καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Και την καταλαβαίνουμε αμέσως. Και εγώ όταν πήγα στην εκκλησία, μπήκα με υπερηφάνεια. Και σηκώθηκα, θυμάμαι, και από έναν αδελφό από πίσω και τον κοιτούσα και έλεγα από μέσα μου κάποια πράγματα. Δεν θα σας πω τώρα την ομολογία, μην πάρω ώρα. Αλλά ήρθε η παρουσία του Θεού και με διαπέρασε εκεί τη στιγμή. Και το κατάλαβα. Και με έδωσε να καταλάβω τι γίνεται ο Κύριος, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Παράξενο δεν είναι? Τόσοι άνθρωποι εκεί τον συνθλίβανε, τον ακουμπούσανε, τον σπρώχνανε, αλλά για άλλους λόγους. Και έρχεται ένα μήνυμα και λέει, μην τον ενοχλείς άλλο, σταμάτα να προσεύχεσαι. Πάει, τελείωσε, πέθανε το παιδί. Τι μαχαιριά ήταν αυτή, αδελφή, η αγγελία
για τον Ιάιρο. Εάν δεν ήταν ο Χριστός δίπλα του, πιστεύω ότι θα γονάτιζε εκεί τη στιγμή, αδελφοί. Αλλά το άκουσε ο Χριστός και ξέρετε τι είπε. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Αδελφοί, εμείς τι πρέπει να πούμε σήμερα? Μη φοβάσαι, αδερφέ. Μη φοβάσαι, αδερφή. Μόνο πίστευε. Και πρέπει να ντυθούμε κι εμείς, όπως ακούσαμε στην πανοπλία, την πίστη, αδερφή. Να αυξήσουμε την πίστη μας. Μην τα βλέπεις όλα αρνητικά, ώστε και να γίνεται. Αλλά τι? Αύξησε την πίστη σου στο πρόσωπο του Χριστού. Και ο Κύριος, ξέρετε τι έκανε? Έβγαλε όλο τον όχλο, όλους τους συγγενείς, όλους τους ανθρώπους που βλέπανε το παιδί ότι ήταν νεκρό. Θα μου πεις, δεν ήταν νεκρό? Τον κοροϊδεύαν, τον γελούσαν κιόλας. Ήτανε νεκρό, καλά βλέπανε αυτοί. Αλλά βλέπανε με αυτά τα μάτια. Δεν βλέπανε, ξέρετε τι δεν βλέπανε? Δεν βλέπανε τον Χριστό. Δεν καταλάβανε ότι ήρθε ο Χριστός. Και ξέρετε, είναι μεγάλη η απώλεια το να είναι ο Χριστός ανάμεσά μας και εμείς να μην το βλέπουμε. Να μας δώσει χάρη ο Κύριος, αδελφοί. Και ξέρετε ποιους πήρε? Πήρε μερικούς από τους μαθητές οι οποίοι είχαν πίστη, πιστεύω, γι' αυτό το έκανε, και τους γονείς. Τους γονείς τους πήρε, λόγω ότι ήταν γονείς, δεν θα τους έπαιρνε αλλιώς. Δεν ξέρανε τι θα κάνουνε, τι θα κάνει ο Χριστός, κανένας τους. Αλλά μόλις πήγαν εκεί, τις έπιασε το χέρι. Τι ωραία, τι ωραία στιγμή, αδελφοί. Αυτή είναι η ωραιότερη στιγμή. Η ωραιότερη στιγμή στον άνθρωπο. Έπιασε ο Ιησούς το χέρι του κοριτσιού. Και το λέει δύο λέξεις. Αλλά οι λέξεις, αδελφοί, του Χριστού έχουν δύναμη και ισχύ. Γιατί? Με το λόγο του ο Κύριος, και αυτό, αδελφοί, δεν ξέρω, θα μας συνοδεύει μέχρι το τέλος, το ξέρετε. Ο λόγος του Χριστού έχει εξουσία. Εάν πάρεις λόγο από τον Κύριο, θα γίνει 100%. Εμείς μπορεί να λέμε πολλά και δεν θα γίνει τίποτα. Ο λόγος που βγαίνει από το στόμα του Χριστού, αυτός έχει εξουσία. Φανταστείτε ότι είπε ο Κύριος να γίνει ο ουρανός και γίνει ο ουρανός. Με το λόγο. Να μην πούμε τώρα πολλά άλλα. Όλο το σύμπαν με το λόγο το δημιούργησε. Και λέει κάτι ακόμα. Τόσο πολύ, λέει, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, με αυτό θα τελειώσω, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Βλέπετε πόσο πολύ μας αγάπησε ο Πατέρας Θεός, που έδωσε το πολυτιμότερο, αδελφοί. Ένα κομμάτι από τον εαυτό του, θα μπορούσαμε να πούμε. Για να μην απολεστούμε εμείς. Ποιοι ήμασταν εμείς? Μέσα στο βούργο, μέσα στη λάσπη, μέσα στην αμαρτία. Και ο Κύριος έκανε χάρη. Θέλω να ελπίζω, και το ελπίζω αυτό, και προσμένω, ξέρετε τι προσμένω? Τη στιγμή που θα γίνει η αρπαγή, και θέλω να είμαι παρόν, και να μπω μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών και να δοξάσω κι εγώ με όλο το λαό και να φωνάξω το νέο άσμα, αδερφή, που θα μας δώσει ο Κύριος. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν, αδερφή. Ας έχει δώσει το όνομα του Ιησού μας Χριστού. Η αλήθεια είναι ότι με αυτόν τον κορονοϊό μείναμε στα σπίτια μας. Κλειστήκαμε σχεδόν όλοι μέσα λόγω αυτή την πανδημία η οποία υπήρχε. Είναι κάτι, αδελφοί, ο νόμος. Είναι του ανθρώπου ο νόμος αυτός. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Και σαν λαός πρέπει να υποτασσόμαστε στους νόμους του κράτους εκεί που βρισκόμαστε, δόξα στον Θεό. Αλλά εμείς έχουμε, αδελφοί, το βασιλικό νόμο. Έχουμε το νόμο του Θεού. Έχουμε το λόγο του Κυρίου, αδελφοί, δόξα στον Θεό.
Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος βλέπει τα πάντα και γνωρίζει τα πάντα. Βλέπει και την καρδιά σου καθώς και τη δικιά μου την καρδιά. Το πώς σκέφτεσαι, το πώς σκέφτομαι. Αν έχω φόβο ή αν δεν έχω φόβο, αδερφιά, όλα τα βλέπει ο Θεός. Δόξα στο Θεό, αδερφή. Σημασία έχει, αδερφή, το να πιστεύουμε στον Κύριο. Και ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Θεό, ο Θεός θα κάνει το καλύτερο για αυτόν μέσα στη ζωή του. Όλοι γνωρίζουμε, αδερφοί, ποιοι ήμασταν. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν γνώρισε ποιος ήταν πρώτα, πρωτού γνωρίσει τον Χριστό. Ήμασταν άνθρωποι, μπορώ να πω, όχι καλοί. Κι όμως, αδερφοί, ο Θεός έρχεται και καλεί όλους τους ανθρώπους προς σωτηρία. Σημασία έχει τι, αδερφοί, να υπακούσουν στη φωνή του Θεού. Είναι καλό ότι εμείς ακούσαμε στη φωνή του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού, και πήραμε αυτή την απόφαση να ακολουθήσουμε τον Χριστό, αδερφή, δόξα στον Κύριο. Να μείνουμε όμως στον Χριστό, αδερφή. Και άμα θέλουμε, αδερφή, να βλέπουμε τα θαύματα του Θεού και θες να βλέπεις πάντοτε τα θαύματα του Θεού, υπάρχει ένας χώρος, αδερφή. Όποτε θα πηγαίνεις σε αυτόν τον χώρο θα βλέπεις όλα τα θαύματα του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Αυτός ο χώρος είναι αυτός σήμερα, αδερφή. Εδώ είναι τα θαύματα του Θεού, οι ενέργειες του Θεού. Γιατί όλους εμάς από κάπου μας έβγαλε ο Θεός, αδερφοί. Από ασθένειες, και από ασθένειες ακόμα. Μα ήρθε και μας ελευθέρωσε ο Κύριος, αδερφοί. Δόξα στο αυτό είναι ένα θαύμα. Ακούσαμε για την αιμαρωούσα, δόξα στο Θεό, αδερφοί, για τη γυναίκα αυτήνα. Και είχε, λέει, την πίστη. Θα διαβάσω και κάτι από το Λουκά του Ευαγγέλιο, αδερφοί. Συμβαδίζει, πιστεύω, με αυτά που διάβασε και ο αδερφός. Είναι από τη σελίδα 906. Είναι του Λουκά, έψιλον κεφάλαιο, 17 εδάφιο, αδερφοί. Έχουμε λίγο χρόνο, θα συντομεύσουμε λιγάκι. Και εν μία των ημερών, ενώ αυτός εδίδασκε, κάθε το Φαρισαίο και νομοδιδάσκαλες, και την εστίχον έρθει εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ, και δύναμη Κυρίου του στο νεατρεύει αυτού. Και εδώ άνδρας φέρνοντας επικλίνης άνθρωπον ως της ή το παραλυτικός, και ζήτου να φέρουν σε αυτόν έσω και να θέσουν συν ενώπιν αυτού. Και μη ευρώντες διαπίας εισόδου να φέρουν σε αυτόν έσω εξαιτίας του όχλου, ανέβησαν επί το δώμα και δια του κεραμίδων κατεβίβασαν αυτόν μετά του κλινδύου εις μέσον έμπροσθεν του Ιησού. Και εδώ την πίστη αυτών είπε προς αυτόν: άνθρωπε, συγκεχωρημένη είναι εσύ αμαρτία σου. Και ήχησαν να διαλογίζουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, λέγονται: τι είναι ούτως σωστής, λαλή βλαστημίας, τις δύναται να συγχωρεί αμαρτίες σημεί μόνον ο Θεός. Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτούν, απεχρήθηκε και είπε προς αυτούς: τι διαλογίζετε στις καρδίες σας, τι είναι ευκολότερο να είπω, συγκεχωρημένη είναι εσύ αμαρτίες σου, ή να είπω σηκώθηκε και περιπάτη. Αλλά δια να γνωρίζει ότι η εξουσία είναι όχι ο Υιός του ανθρώπου επί τη γη να συγχωρεί αμαρτίες, είπε προς τον παραλυτικό: προσέ λέγω, σηκώθητη και σήκωσον το κλινίδιό σου και είπα και στον οίκο σου. Και παρευθείς εγερθείς ενώπιον αυτών, εσήκωσε το κλινίδιον αφού κατέκητο, και ανεχώρησε στον οίκο αυτού δοξάζον τον Θεό. Και ακούσαντες και έκστασης κατέλαβεν άπανας και δόξασαν τον Θεό, και πλήστησαν φόβο λέγοντας ότι είδομε παράδοξαν σήμερα. Δόξα στον Κύριο, αδερφέ. Είναι σχεδόν το ίδιο που διάβασε ο αδερφός. Είναι οι ενέργειες όμως του Θεού, αδερφέ, δόξα στον Κύριο. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος, αδερφοί, ενεργεί κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε το Θεό. Δεν περιορίζεται ο Θεός, αδερφοί. Αν θέλει ο Θεός κάπου να ενεργήσει, θα ενεργήσει. Σας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Σημασία έχει είναι πώς πηγαίνω εγώ να πλησιάσω το Θεό, τον Κύριο της δόξης. Πάω με πίστη, πάω μόνο όπως πηγαίνουν οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, για να ελέγξουν το Λόγο του Θεού, για να ελέγξουν τον Κύριο, για να δουν κάτι επάνω τον Κύριο και να κατακρίνουν τον Κύριο, αδελφοί. Σήμερα πώς ήρθαμε στην Εκκλησία, αδελφοί? Με ποιο σκοπό ήρθαμε? Να συναντήσουμε τους Αγίους,
και ιδιαίτερα τον Κύριο, τον Κυρίο, τον Ιησού μας Χριστό, αδερφιέ. Εγώ ξέρω, αδερφή, κάτι όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία πρέπει να πηγαίνουμε, φύγαμε να συναντήσουμε πρώτα απ' όλα τον Κύριο. Δόξα στον Θεό. Γιατί αυτός είναι ο οποίος πρώτα απ' όλα σε καταλαβαίνει, σε γνωρίζει ακριβώς, βλέπει τις ανάγκες σου, γνωρίζει τις αδυναμίες σου και αν ζητήσουμε δια της πίστεως χωρίς, όπως πηγαίνουν και οι γραμμές στη Φαρσέδη για να δουν κάτι λάθος, και αν πηγαίνουμε πίστεως στον Κύριο και ζητήσουμε, θα λάβουμε, δόξα στον Θεό. Μας το έχει απεδείξει αυτό ο Θεός και πολλές φορές μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλές φορές ας πούμε ακούμε, γιατί ομολογήσαμε μια ψυχή ίσως, Κύριε μπορείς να το σου έσαι αυτόν. Τι είναι αδύνατο στο Θεό, αδελφέ. Τι δεν μπορεί να κάνει ο Θεός. Η αδυναμία είναι πάνω μου. Η αδυναμία είναι πάνω μας, αδελφοί. Δόξα στο Θεό. Σας έχω πει ίσως και άλλη φορά, μου δεν ξέρω άμα το θυμάστε, αδελφοί. Είχα τον ξάδελφό μου στο σπίτι και συζητούσαμε για τα πράγματα του Θεού και μου έλεγε, εσύ λέει, όταν ξεκινήσεις να διαβάζεις την Καινή Διαθήκη, εγώ ανέβαινα, λέει, πάνω εκεί στην Ποπακαλιά και ένα λόφο. Και πήγαινα, λέει, εκεί πάνω, είχα την Καινή Διαθήκη, τη διάβαζα και έκλαιγα, λέει, στο Θεό. Και είδα, λέει, ότι δεν υπάρχει. Μια φορά, λέει, δεν με μίλησε. Και τώρα, λέει, έρχεσαι και μου λες ότι ο Θεός, λέει, σε μιλάει. Ότι ο Θεός σε έσωσε. Κοιτάξτε, αδερφοί, πώς πολλές φορές πιανόμαστε. Και μου λέει κάτι. Προσευχή σου, λέει, τώρα, λέει, στο Θεό, ώστε ο Θεός να ενεργήσει τη ζωή. Τώρα, λέει, προσευχή σου. Είναι η δυναμία του ανθρώπου, αδερφοί. Και μέσα μου γύρισε κάτι και λέω, κι αν δεν γίνει. Βλέπετε, αδερφοί, αν δεν γίνει, άμα σκεφτόμαστε, αδερφοί, έτσι, δεν θα γίνει. Αλλά αν πιστευτούμε στον Κύριο, αδερφοί, σε οτιδήποτε γίνεται μέσα στη ζωή μας, θα γίνει, αδερφοί. Αν το πιστεύουμε στον Χριστό και εμπιστευόμαστε στον Κύριο, αδερφοί, όχι δεν πιστεύουμε, το είπα λάθος, όχι δεν πιστεύουμε, αδερφοί. Γιατί άμα δεν πιστεύαμε, σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ. Πρώτα απ' όλα δεν θα ήμασταν αγεννημένοι, δεν θα ήμασταν σωσμένοι, αδερφοί. Πρώτα απ' όλα αυτό πάει. Πιστεύουμε στον Χριστό. Αλλά να κάνουμε όπως κάνουν οι μαθητές, Κύριε, λέει, βοήθησε μας στην απιστία μας. Ας έχει δώσει το όνομα του Θεού. Αύξησε μας, Κύριε, την πίστη. Έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Όχι για να κάνουμε, αδερφοί, θαύματα. Να μας αυξήσει ο Θεός την πίστη, ώστε να είμαστε ρεοί πάνω στο Χριστό, τεθελειωμένοι πάνω στο λόγο του Θεού, αδερφοί. Αμετακίνητοι. Όχι για να κάνουμε θαύματα. Αυτές είναι οι ενέργειες του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, αδερφοί. Και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί το λαό του, τα παιδιά του και ενεργεί ο Θεός. Σας έχει δόξα το όνομα του Κύριου. Όπως το τότε και σήμερα. Δόξα στο Θεό, αδερφοί. Εδώ βλέπουμε, αδερφοί, ένα γεγονός. Δεν μας αναφέρει τα ονόματα των ανθρώπων αυτών. Αλλά τι λέει. Τέσσερις άντρες πήραν έναν ανάπηρο, πάνω στο οποίο πάνω σε ένα κρεβάτι, ανήμπορο. Δεν μας λέει ποιοι ήταν. Ήταν συγγενείς, ήταν γνωστοί. Δεν μας αναφέρει ο λόγος του Θεού. Αλλά μας αναφέρει ένα πολύ σημαντικό σημείο, αδερφοί. Αλλά που έφτασε εκείνο το σημείο, αδερφοί, δεν τη μαρουγούσα, προσπάθησε να πιάσει τον Κύριο και δεν τα κατάφερε. Υπήρχε ο χώρος και εμποδιζότανε. Δοκίμασα μία, δοκίμασα δύο, δεν τα καταφέρνω. Δεν ήταν να γίνει έτσι και το αφήνω. Όχι, εκεί μέχρι να πιάσει το ημάτιό του. Έκανε μία κίνηση. Αυτοί είδανε τον όχλο, αλλά σκεφτήκανε κάτι, αδερφοί, το οποίο ίσως εγώ να μην το φτιανά. Να ανεβούμε πάνω στην ταράτσα, επάνω στα κεραμίδια, δηλαδή να δαπανίσουν, να γκρεμίσουν, και ο σκοπός τους ένας, αδερφοί. Και δείχνει τι, το έργο τους, αλλά και την πίστη τους μαζί. Δύο πράγματα μας φανερώνουν. Να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτή την ψυχή, αυτό το άτομο, το φέρουμε πού, στα πόδια του Χριστού, αδερφοί. Καμιά φορά χρειάζονται και τέσσερα άτομα. Καμιά φορά με μια ομολογία δεν φτάνει, αδερφοί. Μπορεί να χρειαστούν και άλλες ομολογίες για να γίνει μια ψυχή, για να μπορέσει αυτή η ψυχή να έρθει στο Χριστό, δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Και αυτό πολλές φορές γίνεται, αδερφοί, για να μην παρεφανευτούμε εμείς, ότι εμείς το κάναμε. Αυτός ο οποίος σώζει και ελευθερώνει τον άνθρωπο είναι ο Κύριος της δόξας, έχει δόξα το όνομα του Θεού. Αυτό που κάνανε τι ήταν, αδερφοί. Να μπορέσουν τον άνθρωπο αυτόν, τον ασθενή, τον ανήμπορο. Δεν φανταστείτε, αδερφοί, εμείς σήμερα δουλεύουμε.
Έχουμε τα ό,τι μας χρειάζονται, τα έχουμε και παραπανήσια, μπορώ να πω. Εκείνοι, και υπάρχουν και εδώ και δικά και στη Γερμανία, εδώ υπάρχουν αυτές που βοηθάνε τους ανθρώπους, τους ανήμπορους και όλα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αυτά. Μπορείτε να φανταστείτε αφού πώς αυτός ο άνθρωπος ζούσε. Δεν μπορούσε να εργαστεί. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Για δείτε εκείνους τους τέσσερις, τι είδανε. Τι απόφαση πήραν, αδερφοί, δόξα στον Θεό. Για μία ψυχή. Να την πάνε στα πόδια του Χριστού. Και λέει ο Κύριος, και είδε λέει την πίστη λέει αυτόν. Δεν μιλάει για αυτό που είναι παραλυτικός και είναι πάνω στην κλίνη. Δεν μιλάει για αυτό. Είδε λέει την πίστη λέει αυτόν. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Βλέπετε αδερφοί τι μπορεί να κάνει η πίστη. Όχι να πούμε ότι να κάνουμε όπως είπα προηγουμένως, θέλω το χάρισμα των ιαμάτων, να πιστεύω και αυτό το οποίο να γίνεται, το χάρισμα της πίστεως, να κάνουν θαύματα, να κάνουν ενέργειες. Δεν είναι αδερφοί αυτό. Η πίστη είναι κάτι που πήραν την απόφαση δια της πίστεως να τον οδηγήσουν στα πόδια του Χριστού και ο Κύριος να θεραπεύσει, να επέμβει. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Και σήμερα όλοι αυτό είπατε, αδερφοί, όλοι σήμερα είμαστε ένα θαύμα. Από κάπου ακούσαμε, πήραμε το λόγο, πλησιάσαμε στον Κύριο και ο Κύριος μας αναγέννησε σε ελπίδα, ζώσας έχει δόξα το όνομα του Θεού. Αλλά ο Θεός πάντοτε χρησιμοποιεί ανθρώπους, δόξα στο όνομά του, αδερφοί. Βλέπετε, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι αντιδράσαν αμέσως. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί, και λέει εδώ πέρα, αδερφοί, άνθρωπε, και λέει ο Κύριος, είπε πως αυτόν, άνθρωπες συγκεχωρημένε είναι σε λέει οι αμαρτίες σου. Δεν το θεράπευσε. Βλέπετε αδερφοί, το λέω ότι είναι συγκεχωρημένε λέει οι αμαρτίες σου. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού. Πολλές φορές αδερφοί έχετε ο λόγος και μας δοκιμάζει. Όπως εδώ του γραμματείς, τους Φαρισαίους. Έρχεται και μας δοκιμάζει ο λόγος του Θεού. Κοιτάξτε αδερφοί, οι άνθρωποι αυτοί και άρχισαν και ήρχισαν να διαλογίζουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι λέγοντες τι είναι ούτως ως της λαλή βλασφημίας. Διαλογισμός, διαλογιζόντουσαν λέει οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα πράγματα του Θεού, τις εντολές του Θεού, το λόγο του Θεού. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μιλάει λέει βλασφημίες. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζει ο Θεός, αδερφοί. Δεν τους διαβάζει ο Θεός, δεν τους βλέπει ο Θεός. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Τι δύναται να συγχωρήσει αμαρτίες, δεν είναι, λέει, μόνος, λέει, ο Θεός. Βλέπετε, λέει, μόνο ο Θεός μπορεί. Δεν αναγνωρίσανε τον Ιησού Χριστό, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Νοήσας ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, απεκτήθηκε και είπε σε αυτούς. Τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες σας. Αυτό είναι, αδερφοί. Οι διαλογισμοί της καρδιάς. Κάνουν μεγάλη ζημιά, αδερφοί, πολλές φορές. Πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Τι είναι ευκολότερο να είπε. Τώρα ο Κύριος τους μιλάει απευθείας. Όχι στα κρυφά. Μπροστά ενώπιον όλων, αδερφοί. Τι είναι, λέει, να πω, λέει, πιο εύκολα. Συγκεχωρημένο είναι εσύ η αμαρτία σου ή να υποσήκωσε να το σηκώθητε και περιπάτη. Ποιο είναι, λέει, πιο εύκολο. Η αλήθεια είναι το πιο εύκολο είναι συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία σου. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Αλλά αδερφοί, έχετε δει τους φανερώνεται. Αλλά διαναγνωρίσετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίες. Είπε προς τον παράδειγμα, για να γνωρίσετε λέει. Βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα δεν πιστεύουν. Δεν πιστεύουν οι άνθρωποι σήμερα. Τους μιλάς για τον Χριστό, είσαι αιρετικός. Τους μιλάς για τους Αγίους, είσαι ο καλύτερος. Κάποτε και εγώ το έκανα αυτό. Λέω αυτοί, μόνο λέω για τη μητέρα του Κυρίου μιλάνε, για τους Αγίους μιλάνε. Όχι, δεν μιλάνε, με συγχωρείτε. Μόνο για τον Χριστό μιλάνε. Μόνο για τον Χριστό. Αυτή λέω είναι αιρετική, αδερφέ. Και έστελνα έναν αδερφό να πάει να κάνει, να πάει να δει πώς είναι, τι είναι, να μαθαίνει για να μου τα λέει. Δόξα στον Κύριο, αδερφέ.
Ο άνθρωπος έτσι είναι καχύποπτος. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφέ. Ας προσέξουμε και εμείς όμως, αδερφοί. Καχύποπτος ο άνθρωπος. Δόξα στον Θεό. Να που ήρθε η στιγμή όμως να πάω κι εγώ να δω πώς είναι τα πράγματα, μετά κατάλαβα. Μετά κατάλαβα, αδερφέ. Μετά, λέει, από αυτά θα καταλάβετε. Πρέπει να έρθει η κατάλληλη στιγμή, να έρθει ο κατάλληλος χρόνος, αδερφοί, για να μπορέσουμε τι να εννοήσουμε. Και αυτό είναι καλό, αδερφοί, για όλους αυτούς τους ανθρώπους έξω να προσευχόμαστε. Δόξα στον Θεό. Με το που ακούνε Χριστός, α, αυτός είναι αιρετικός. Και να σας πω ένα ωραίο που έχω σε αυτές τις ημέρες, αδερφοί, έχει περασμένη εβδομάδα, σας γελάσω. Πήγε ένας ιερέας σε ένα σπίτι και βλέπει μια Αγία Γραφή πάνω στο τραπέζι. Κοιτάξτε, αδερφοί, την ερώτηση που έκανε. Και με κάνει μεγάλη εντύπωση. Πότε από ρώτησα με εξομολογήσει και λέει, ναι, λέει, κάθε μέρα εξομολογούμε, λέει, στο Θεό. Και τη λέει, διαβάζει την Αγία Γραφή. Λέει, ναι, και πώς δεν άλλαξες. Το ακούτε, αδερφοί. Δηλαδή, διαβάζει την Αγία Γραφή. Δηλαδή, κοιτάξτε, αδερφοί, πώς το λέει. Διαβάζει και πώς δεν άλλαξες. Τι εννοεί, αδερφοί. Πώς δεν πήγε στον Χριστό. Τι εννοεί, αδερφοί. Τι να αλλάξω. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί. Ο άνθρωπος πρέπει να αφήσει αυτά που γνώριζε, τους παλιούς τους θεούς. Και να πάει πού. Εμείς οι Έλληνες είχαμε τους 12 θεούς του Ολύμπου. Δόξα στον Κύριο. Κι όμως ο αληθινός ο Θεός είναι ένας. Δεν πρέπει να πάμε στον Χριστό. Άνθρωποι σήμερα τι κάνουν. Πιστεύουν στους Αγίους. Άμα δεν γιορτάζεις δεν σε βαφτίζω. Τώρα πήγα αλλού. Για να σε βαφτίσω πρέπει να γιορτάζεις. Αλλιώς δεν σε βαφτίζουμε. Υπάρχουν πολλά άδελφοι. Αλλά είναι μέσα στην άγνοια των ανθρώπων. Δεν θέλουμε να το κρίνουμε αυτό. Είναι στην άγνοια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ο οποίος διαβάζει το λόγο του και είναι ειλικρινής. Και μαζί του. Να το πρώτα απ' όλα. Μαζί του πρώτα απ' όλα. Ειλικρινής. Διαβάζει το λόγο του Θεού και βλέπει τον Θεό. Ο Θεός θα το σώσει, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό καλό είναι η Εκκλησία, αδελφοί, πάντοτε να προσεύχεται. Για όλους τους ανθρώπους, αδερφοί, και ιδιαίτερα για αυτή τη ψυχή που σας είπα, να προσεύχεστε, αδερφοί, ο Θεός να την αλλάξει εντελώς την καρδιά. Αγαπάει πάρα πολύ τον Κύριο, το ξέρετε. Αλλά η αγάπη φαίνεται, αδερφοί, η μεγαλύτερη αγάπη φαίνεται όταν ακολουθείς τον Χριστό. Ξαποστάσεως είναι το ένα μέρος. Προσέ, λέγω, σηκώθηκε και σήκωσε το κλινίδι όσο και είπαγε εις τον οίκο σου. Και παρευθεί την ίδια στιγμή, βλέπετε, αδερφοί. Δεν χρειάζεται ο χρόνος στο Θεό, αδερφοί, ένας λόγος είναι. Τώρα, σήκω πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε, λέει, στον οίκο σου. Και παρευθείς, εγερθείς ενώπιον, λέει, αυτόν. Για μένα, αδερφοί, το ενώπιον αυτόν είναι να δουν οι γραμματείς και φαρισαίοι, να δούνε και είδανε το γεγονός αυτό. Το είδαν όλοι οι αδερφοί το γεγονός αυτό, έτσι. Αλλά ιδιαίτερα για αυτούς. Εσήκωσε το κλινίδιον αφού του κατέκυτο και ανεχώρησε στον οίκον αυτού δοξάζον τον Θεό. Να πω ότι, αδερφοί, ο άνθρωπος ξεκινάει να δοξάζει τον Θεό, ε. Δεν το γνώριζα εγώ αυτό να δοξάζει τον Θεό προτού να αναγεννηθώ. Δεν το ξέραμε αυτό, αδερφοί, δεν το γνωρίζαμε. Πηγαίναμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα το πιο πολύ που πηγαίναμε, ακούγαμε κι αν ακούγαμε και φεύγαμε. Έψελνε ο ιερέας, οι ψάλτες και φεύγαμε. Δόξα στο, δεν υπήρχε δοξολογία στο Θεό από το λαό όπως γίνεται σήμερα, δοξάζουμε το Θεό. Εδώ είδανε το γεγονός και τι λέει. Και ανεχώρησε εις τον οίκο αυτού, λέει, δοξάζον τον Θεό. Προσωπικά εδόξαζε τον Θεό για την θεραπεία και για τη σωτηρία την οποία έχει λάβει. Ε. Και έκστασης κατέλαβε άπαντας και εδόξαζαν τον Θεό και πλήθησαν φόβο λέγοντας ότι είδαμε παράδοξα σήμερα. Και γενικά μετά από αυτό λέει και όλος εκεί ο λαός ο οποίος βρισκόταν ας έχει δόξα το όνομα του Θεού. Είναι καλό, αδερφοί, ότι να θυμούμαστε πάντοτε τον Κύριο, να τον ευχαριστούμε και να τον δοξάζουμε. Και ένα πράγμα τον ευχαριστούμε, αδερφοί, που μας έφερε μέχρι εδώ. Και να ζητήσουμε από τον Θεό, αδερφοί, να μείνουμε μέχρι το τέλος.
Η αλήθεια είναι, αδερφοί, τα σημεία, δεν θα παράλλω χρόνο γιατί περάσαμε ήδη 2 λεπτά, αδερφοί, τα σημεία μας φανερώνουν ότι ο Χριστός έρχεται, αδερφοί. Η μία ασθένεια, η άλλη ασθένεια, και σιγά σιγά πηγαίνουμε σε ένα σημείο, αδερφοί, δόξα στον Θεό. Γι' αυτό να είμαστε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε τον Κύριο, τον Θεό μας. Αμήν, αδερφοί.